Καλώς ήρθατε στον Δήμο Νέστου. Καλώς ήρθατε στην πόλη της Χρυσήπολης. Πάνω στη βόλτα μας λοιπόν προς την πλατεία Ηρών βρίσκουμε το Δήμαρχο. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Δήμο μας. Βλέπουμε εδώ πέρα τόση ώρα που είμαστε στην αγορά. Πολύ κόσμο, δεν βοήθησε και πάρα πολύ ο καιρός. Η αγορά είναι ανοιχτή ακόμα. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγα λόγια σήμερα την ημέρα αυτή την παραμονή. Τι ακριβώς έχει γίνει εδώ πέρα στη Χρυσούπολη. Σήμερα δώσαμε τη δυνατότητα στον κόσμο να κυκλοφορήσει. Τολμήσαμε να πεζοδρομήσουμε τη Βενιζέλου, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στις οικογένειες, στα παιδιά, έτσι είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των γιορτών. Και βλέπετε ότι έχει συμμετοχή από οικογένειες, μάνες που μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Γιατί είμαστε μια επίπεδη πόλη. Έχουμε δυνατότητα να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας πιο μακριά, για να μπορέσουμε να χαρούμε και εμείς λίγο την πόλη. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι ανοιχτά όλα, το τρενάκι μας λειτουργεί, έχουμε το καρουζέλ, υπάρχουν τα σπιτάκια εκεί στην πλατεία Παπανδρέου που μπορούν τα παιδιά και μικροί μας φίλοι να βρίσκονται εκεί. Και εδώ στην πλατεία Ηρών υπάρχει μια κινητικότητα, έχουμε τον γκλόν που ψυχαγωγεί τα παιδιά. Πιστεύω δίνουμε μια άλλη νότα που δεν έχει ξαναγίνει στην πόλη. Φροντίσαμε και να σκεφτούμε και τους καταστηματάρχες, δηλαδή κλείσαμε το δρόμο 9, τώρα θα τον δώσουμε πάλι στις 2 η ώρα, οπότε νομίζω έχουμε όλο το διάστημα όσοι θέλουν να προμηθευτούν να έρθουν. Αλλά θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτή την πόλη, να μάθουμε και να περπατάμε, γιατί υπάρχει χώρος, υπάρχουν πάρκινγκ τα οποία τα έχουμε ελεύθερα και δυνατότητα να κατέβουμε τα πόδια. Είναι ο καλός καιρός. Έτσι, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να δημιουργούμε θέματα, ας τολμήσουμε κάτι διαφορετικό κάποια στιγμή. Το θέμα λοιπόν της πεζοδρόμησης της κεντρικής οδού σήμερα είναι η πρώτη μέρα που εφαρμόζεται. Θα το ξανακάνουμε και στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, αλλά το ίδιο θα ισχύσει και στην την Κυριακή που θα έχουμε τη Λευκή Νύχτα. Βέβαια θα πεζοδρομηθεί από τις 6 μέχρι το βράδυ. Θα δούμε αν οι επαγγελματίες μας, αν ο κόσμος υιοθετήσει μια τέτοια πρόταση, νομίζω θα το σκεφτούμε και εμείς καλύτερα στα Δημοτική Αρχή.